Συμμετέχω στο Ελληνικό Κοινοβούλιο σαν μέλος μιας κοινοβουλευτικής ομάδας που έχει την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας. Ψήφισα μια σειρά από νομοσχέδια, τα οποία τα ψήφισα χωρίς την αίσθηση ότι κάποιος με πιέζει να κάνω κάτι που δεν θα ήθελα. Μπορεί να μην είναι το ιδανικό, αλλά ήταν ζητήματα τα οποία βαθιά τα πίστευα και θα ήθελα κάποια στιγμή να γίνουν πραγματικότητα στη χώρα. Η συγκυρία το έφερε, η συγκεκριμένη κυβέρνηση, να αποφύγει ζητήματα τα οποία θεωρούνταν ταμπού για τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Για παράδειγμα, θα αναφέρω το τελευταίο που αφορά στο Σύμβουλο Συμβίωσης, μια μερίδα καταπιεσμένων συμπολιτών μας. Ζούσαν κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, ανθρώπων ομόφοβων. Με μια άνετη πλειοψηφία πέρασε το Ελληνικό Κοινοβούλιο, ενώ είχαν τη δυνατότητα να το περάσουν τα προηγούμενα χρόνια, γιατί το Σύμβουλο Συμβίωσης για το ρόφημα ζευγάρι υπήρχε, δεν μπορούσε να το πείσουν. Τα δύσκολα βεβαίως είναι μπροστά μας. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται πάρα πολύ καλά ότι περνάμε μια πολύ δύσκολη οικονομική καμπή. Οι άνθρωποι που ζουν στην ελεύθερη οικονομία, στην αγορά, το αντιλαμβάνονται καλύτερα από όλους αυτό ότι έχουμε φτάσει στα όρια. Και όταν λέω όριο, εννοώ το όριο της αξιολογικής διαβίωσης. Γιατί το όριο του περιορισμού των δαπανών που αφορούσαν στα αυτά τα είδη που θεωρούνται πολυτελείας έχουν από καιρό εκλείψει. Κατηγορηθήκαμε πρόσφατα ότι δώσαμε κάποιες αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά ξεχνάνε επίσης ότι αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι για πάρα πολλά χρόνια είχαν δρομολογήσει τη ζωή τους με κάποια δεδομένα τα οποία ξαφνικά αναφράθηκαν. Υποχρεώσεις όμως παρέμειναν. Σε αυτή τη λογική κινήθηκε και το πρόσφατο νομοσχέδιο που ψηφίσαμε για την πρώτη κατοικία. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο. Ήταν ένα από τα κρίσιμα ζητήματα που θα έδινε το στίγμα του πόσο αποτελεσματική ή μη ήταν η διαπραγμάτευση που προηγήθηκε. Θεωρώ λοιπόν ότι αφού πέρασε η δυνατότητα στο να γίνεται κούρεμα της οφειλής ενός πολίτη, ένα ζήτημα που ούτε καν το βάζαμε στο μυαλό μας πριν από 3-4 χρόνια, ότι θα μπορούσε να συμβεί και όμως συνέβη. Και επειδή προαναφέρθηκαν οι εισάγοντες στο θέμα, μόνο θα εξηγήσω αυτή τη διάσταση. Δηλαδή, όταν κάποιος έπαιρνε ένα δάνειο από την τράπεζα, υπήρχε μία αξία η οποία δικαιολογούσε και την αντίστοιχη περιοδία του ύψους δανειοδότηση. Αυτό προέκυπτε από τις εκτιμήσεις οι οποίες γινόντουσαν από τους μηχανικούς. Και εγώ είμαι μηχανικός, έχω ίδια εμπειρία, ήμουν μόνο σε μία μικρή τράπεζα για κάποιο χρονικό διάστημα, τη Μαρφή, τώρα δεν υπάρχει, όπου μας οθούσαν το λίγο πολύ να δώσουμε μεγαλύτερες αξίες στα ακίνητα, έτσι ώστε ο βαθμός επισφάλειας του δανείου να έπεφτε, άρα να κερδίζανε τον ανταγωνισμό. Δεν είναι καλύτερο επιτόκιο όσο χαμηλότερος ήταν ο βαθμός επισφάλειας. Όταν βέβαια μας καλέσαν να δηλώσουμε ότι θα είμαστε υποχρεωμένοι να υποστηρίζουμε τα συμφέροντα της τράπεζας, παραιτήθηκε. Τώρα με αυτό το νομοσχέδιο, αντίστοιχα κάποιοι συνάδελφοι θα πάνε να υποστηρίξουν τις εμπορικές αξίες των ακινήτων σαν να τις πουλάει σήμερα η τράπεζα και με βάση αυτό το κριτήριο θα προσδιορίζεται και το ύψος της οφειλής ή της μηνιαίας δόσης. Άρα λοιπόν, de facto υπάρχει ένα κούρεμα του χρέους. Το ίδιο ακριβώς σκηνικό θα παρουσιαστεί σε λίγους μήνες, όχι σε λίγους μήνες, σε λίγες μέρες μπροστά μας, το Φλεβάρι, όταν θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση για το χρέος. Ακριβώς η ίδια λογική είναι. Θεωρώ ότι έγινε ένα πολύ σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση. Ο κόσμος, ξεπερνώντας τα όρια του, καταλαβαίνει πάρα πολύ καλό ότι πάει να στηθεί μια οικονομία κυριολεκτικά πάνω σε στάξεις. Αυτό το αντιλαμβάνεται κανείς από την συμπεριφορά που έχουν υψηλό δημοκρατικά στελέχη, τα οποία επί σειρά ετών είχαν μάθει σε μια συγκεκριμένη νοοτροπία να λειτουργούν και το πώς αντιμετωπίζουν όταν πάνε να διεκπαιρεώσουν διάφορα ζητήματα. Ένα ζήτημα, αν θυμάστε, αρχές του περασμένου έτους, το Φλεβάρι, το Μάρτιο, ξεκινήσαμε να ξεοχρονολογήσουμε τη δαπάνη η οποία αφορά στο κόστος των μετακτών εργατών γης. Ο τρόπος που μας αντιμετωπίζανε ήταν ότι είμαστε πραγματικά μια μικρή παρένθεση και ότι ούτως ή άλλως θα τελειώσει αυτή η ιστορία και δεν μπαίνανε στη λογική να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.
κάτω από πολλές πιέσεις, ψηφίστηκε ο σχετικός νόμος τον Μάιο 2015, όμως ακόμα και σήμερα οι πολίτες πηγαίνουν στις περιφέρειες και δεν έχει υλοποιηθεί ο συγκεκριμένος νόμος, δεν τους έχει υλοποιηθεί μάλλον. Αυτό εγώ εισπράττω. Αυτό σημαίνει είτε επειδή η δημόσια διοίκηση έχει τους δικούς της ρυθμούς και δουλεύει με συγκεκριμένες αντιλήψεις, είτε γιατί θεωρούν ότι δεν είμαστε ικανοί να επιβάλλουμε τις απόψεις μας ακόμα και όταν είναι ψηφισμένοι και είναι νόμοι του κράτους. Ούτε είναι κανείς τόσο φαύλος στο να πιστεύει μια νέα κυβέρνηση, αντικειμενικά από ανθρώπους που δεν είχαν εμπειρία συνάντηση κυβερνητικού έργου, ότι θα κάνω λάθη. Και λάθη γίνανε και καθυστερήσεις σε διάφορα ζητήματα, αλλά αυτό είναι κάτι φυσιολογικό, θα συμβαίνει σε οποιοδήποτε πολίτη ξεκινά μια δραστηριότητα και δεν έχει την εμπειρία, όπως συμβαίνει σε όλες τις εκφράσεις της ενασχόλησης του ανθρώπου σε αυτό που βιοπορίζεται, σε αυτό που επαγγέλλεται. Σκοπιμό όμως δεν υπήρξε. Δεν διέκρινα δηλαδή ότι κάποιοι υπουργοί κάνουν κάποια λάθη ώστε να ευνοήσουν κάποιους άλλους τους πολίτες μας και να αντιμετωπίσουν κάποιους άλλους. Αντίθετα, είναι πολύ δεκτικοί. Καθυστερούμε. Ένα παράδειγμα τώρα που έχουμε δώσει το Τζελέμι με το Θεοτρονικό Κέντρο του Σελίου. Φτάσαμε Χριστούγεννα. Ευτυχώς δεν χιόνισε ακόμα. Περάσαμε από Χριστούγεννα, από χρονιά. Και υπήρχαν ζητήματα τα οποία αφορούσαν στην λειτουργία του. Και τα παλέψαμε κυριολεκτικά στο παραπέντε. Και μερικά ακόμη εκκρεμούνται. Είναι μια κατάσταση η οποία δεν τιμά μια χώρα η οποία έχει μια πολύ μεγάλη επάρκεια σε δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι θα πρέπει να εκτελεστούν διαφορετικό τρόπο. Ούτε έχει λογική το να λέμε ότι αμείβομαι τόσο, δουλεύω για τόσο. Το υπήρχε σε άλλα κράτη και δεν μου κατέληξε. Στο σημείο που βρισκόμαστε, ή μάλλον πριν φτάσω